σκηνοθέτης που είχε καταφέρει να κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Μάλιστα, ένα χρόνο νωρίτερα της είχε απονεμηθεί το τιμητικό Όσκαρ καριέρας, το οποίο παρέλαβε από τη Σοφία Λόρεν. Μεγάλες επιτυχίες της, οι ταινίες Ιστορίες, Έρωτα και Αναρχίας, Μίμης ο Σιδεράς, Η Κυρία και ο Ναύτης. Η Λίνα Βερτμίλερ χαρακτηρίζεται από την υπερβολή. Μεγάλοι τίτλοι, υπερβολικές καταστάσεις, ακόμα πιο υπερμεγέθες ταλέντο. Όλα αυτά για μια ζωή μικρή, αφού στα 93 χρόνια της η δημιουργική της διάθεση ήταν σε σταθερά κλιμακούμενη αύξηση. Μέχρι σήμερα, που έφυγε από τη ζωή. Ατσιόνε. Γεννημένη στις 14 Αυγούστου του 1928, προσέφερε στον κινηματογράφο μία ουσιαστικά φεμινιστική ματιά. Έκανε έντονη κριτική στη δίθεν σοφιστική ιταλική ελίτ, έβαλε το σεξ να πρωταγωνιστεί κρίνοντας την πολιτική, την ηθική, τα έθιμα και τις ανάγκες ανδρών και γυναικών. Με αριστοφανική διάθεση, η γυναίκα, άλλοτε κακομαθημένη και άλλοτε δυναμική, χρησιμοποιεί το σώμα στις καλλιτεχνικές δημιουργίες της για να αναβαθμίσει την αξία της. Possono tornare alla loro natura primitiva, primigenia e cambiare molto da come sono quando sono inseriti nella macchina della civiltà. Ήταν η πρώτη υποψήφια για Όσκαρ γυναίκα σκηνοθέτη στην ιστορία του θεσμού. Οι ταινίες της πολλές φορές αποτελούσαν την επίσημη πρόταση της Ιταλίας για αυτή την εξέχουσα διάκριση και στην ίδια απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ για τη συνολική καριέρα της το 2020. Είχε επίσης κερδίσει 2 χρυσές σφαίρες, η πιο πρόσφατη το 2009 για τη συνολική της καριέρα. Η μία μετά την άλλη, μεγάλες πόλεις όλο τον κόσμο ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα Χριστούγεννα από την...